Πάω τώρα να μιλήσω και να καλωσορίσω στο πλαίσιο της εκπομπής τον κύριο Γιώργο Λεχωρίτη από το ΙΝΚΑ. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουργεράκη. Χρόνια πολλά όντως σήμερα, Πέτρου και Παύλου, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Έτσι. Και αυτοί που γιορτάζουν και αυτοί που δεν γιορτάζουν. Καλύτερη μισθή, καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερο κράτος, οι στόχοι της κυβέρνησης κατά τον Πρωθυπουργό και τα όσα είπε στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και με σχεδιασμούς του Οικονομικού Επιτελείου που δίνουν αρκετά σε ό,τι έχει να κάνει με τα προαπαιτούμενα, με τις αλλαγές στα φορολογικά κίνητρα, με βελτιώσεις στη ρύθμιση 36-72 δόσεων για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, με στόχο την αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων. Λες και όλα αυτά έχουν τελειώσει και δεν είμαστε μέσα σε αυτή την κρίση. Λες και η ενεργειακή κρίση έχει τελειώσει, για να το ξεκινήσω από εκεί. Και πάει λέγοντας, αλήθεια όλα αυτά είναι κάτι που το ακούγατε και ως ΙΝΚΑ, ότι θα έρθουν η επέκταση ενδεχόμενα του Market Pass, για να το αναφέρουμε και αυτό, ίσως μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτά τα οποία έχετε ακούσει μέχρι στιγμής ως ΙΝΚΑ είναι όντως μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τον καθένα από εμάς, κύριε Λεχωρίτη? Κυρία Δουργεράκη, από λόγια έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Το ζητούμενο είναι να υλοποιηθούν και να γίνουν πράξη. Δηλαδή, ακούμε για αυξήσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά θα σας πω το βασικότερο απ' όλα. Ο ιδιωτικός τομέας, κυρία Δουργεράκη, παίρνει το 13ο και 14ο μισθό. Ναι ή όχι? Το παίρνει. Ο δημόσιος τομέας παίρνει 13ο και 14ο μισθό? Όχι. Ο συνταξιούχος παίρνει 13ο και 14ο μισθό? Όχι. Μάλιστα. Τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι με την απόφαση του ΣΤΕ τα πήραν? Όχι. Τι να πιστέψω την κυβέρνηση? Καλύτερη δημόσια διοίκηση και καλύτερους μισθούς, λέει. Μάλιστα. Καλοδεχούμενοι. Το λιγομελές σχήμα, το υπουργικό, 64 άτομα να κυβερνήσουν μια χώρα 10 εκατομμυρίων, όταν η Γαλλία έχει κυβέρνηση με 25 και η Ιταλία με 27 και η Τουρκία με 18 υπουργούς. Αν όλα αυτά τα βάλουμε, και γιατί το συζητάω αυτό? Διότι τα 64 μέλη, κυρία Δουργεράκη, σε μια κυβέρνηση και μάλιστα στην Ελλάδα, θα σημάνει και παρατρεχάμενους ανθρώπους γύρω από όλους αυτούς τους υπουργούς, υφυπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς. Θα βάλουμε λοιπόν και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μετακλητούς που θα τους πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Ενώ αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε στην υγεία, στην παιδεία, να αγοραστούν ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν, να προσληφθούν νοσηλευτές που δεν υπάρχουν, να έχει ο κόσμος υγεία. Βλέπουμε ότι από υποσχέσεις πάμπολες, από πράξεις μία από τα ίδια. Μα θα μου πείτε, πρόσφατα έγιναν οι εκλογές, ο κόσμος επικρότησε. Και σωστά ενδεχόμενα να έκανε. Να επικρότησε να του πάρουν το σπίτι. Να επικρότησε την ακρίβεια. Διότι ούτε το Market Pass τελικά έριξε την ακρίβεια στην αγορά, ούτε τα λάθη του νοικοκυριού ήταν αυτό που ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες ώστε να συγκρατήσει τις τιμές και να πέσουν οι τιμές. Όλα αυτά, κυρία Δουλγεράκη, σύντο ότι υπάρχουν διαφορές τιμών στα κάψιμα από περιοχή σε περιοχή που φτάνουν τα 20 λεπτά το λίτρο. Υπάρχουν διαφορές στο υγραέριο που βάζουν τα αυτοκίνητα στα 30 λεπτά το λίτρο. Σε αυτά δεν μιλάμε καθόλου. Δεν θα πούμε τίποτα για την ενέργεια. Και γιατί λέω ότι είναι συνυπεύθυνη η κυβέρνηση για την ακρίβεια? Και γιατί είναι συνυπεύθυνη? Διότι όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα, στα καύσιμα και γενικά στην αγορά, τόσο περισσότερο ΦΠΑ εισπράττει ο κρατικός προϋπολογισμός, με την λογική ότι μετά θα δώσω επιδόματα και θα πάρω εκλογές. Αυτή η λογική λοιπόν του Χότζα, νομίζω ότι ναι μεν πρόσκαιρα μπορεί να πέτυχε, αλλά δεν πέτυχε τυχαία. Πέτυχε διότι μοιραστήκαν κάποια χρήματα αριστερά και δεξιά, έτσι ώστε να προωθήσουν το κυβερνητικό έργο. Έρχομαι λοιπόν στα διατάστα. Στο διατάστα που λέγεται πάλι ρήτρα αναπροσαρμογής και ρεύμα.
μας είπαν ότι από τέλος Αυγούστου τέρμα η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και θα μπούμε πλέον στην κανονικότητα να χρεώνεται η ηλεκτρική ενέργεια όπως χρεωνόταν και πριν, δηλαδή ενδεχόμενα και με τη ρήτρα αναπροσαρμογής ή κάποιες άλλες εμβόλυμες αυξήσεις όπως έχει συμβεί στα πάγια του ηλεκτρικού ρεύματος που χρεώνεται πλέον από 2,30 το τετράμινο στα 20 ευρώ το τετράμινο χρεώνεται το πάγιο και καθόμαστε και συζητάμε ότι... Και να υπενθυμίσουμε αυτό που λέγατε κύριε Λιχουρίτη, ότι δεν βγήκαμε από αυτή τη διαδικασία της ρήτρας αναπροσαρμογής και μες στο πρόσφατο παρελθόν που τα λέγαμε, απλά η ρήτρα πέρασε μέσα στις αυξήσεις των τιμολογίων. Ακριβώς. Και... Μα ακόμα και σε αυτή την περίπτωση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος που ερχόταν ο λογαριασμός και έλεγαν με μεγάλα γράμματα το κράτος επιδοτεί 100 ευρώ, το κράτος επιδοτεί 300 ευρώ, το κράτος επιδοτεί εκείνο. Από πότε επιδοτεί το κράτος, από την τσέπη τους? Δεν κατάλαβα. Αυτά είναι χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Και σας είπα γιατί, για ποιο λόγο. Ενώ θα μπορούσε να χτυπήσει με βάση τη χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν το έπραξε. Άφησε λοιπόν τους κερδοσκόπους και την εσχροκέρδεια να κάνουν πανηγύρι και ο κόσμος να πληρώνει. Γιατί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αν θυμάστε, η ακριβότερη κιλοβατόρα στην Ελλάδα ήταν τη ΔΕΗ. Πόσο είχε πριν την κρίση η κιλοβατόρα? Είχε 10,74 η κιλοβατόρα. Πόσο έχει τώρα που χρεώνεται η κιλοβατόρα με την επιδότηση? Δηλαδή η επιδότηση μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ένα χι ποσόν. Η κιλοβατόρα όμως χρεώνεται 16,017. Άρα ήδη πληρώσαμε στη ΜΕΝ ΔΕΗ 50% επιπλέον την κιλοβατόρα, στις δε ιδιωτικές εταιρείες που είχαν 0,04 την κιλοβατόρα την πληρώνουμε 0,15, γιατί υπάρχει πλαφόν. Αυτά είναι τα οποία θέλει να εφαρμόσει και να συνεχίσει να εφαρμόσει. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε, ένα μικρό παράδειγμα. Το είπα χθες, αλλά νομίζω ότι με αυτή την κουβέντα και έτσι όπως με εξελίσσετε, είναι καλό να το αναφέρουμε. Υπάρχουν εκείνοι οι υπάλληλοι από τους παρόχους. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, σαφέστατα. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους. Οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας και λένε ότι ξέρετε, θα έρθετε στη δικιά μας την εταιρεία ή σας προτείνουμε να έρθετε στη δικιά μας την εταιρεία, διότι αν είναι 0,14 ή 0,17, εμείς σας δίνουμε με την κιλοβατόρα στο 0,0 ας πούμε 7, φέρνω ένα παράδειγμα. Φαίνεται να είναι τεράστια η διαφορά, αλλά όταν τους ρωτάς αυτό είναι ως πρόταση για μετά το Σεπτέμβρη, από την 1η του Σεπτέμβρη ή από σήμερα μέχρι την 1η του Αυγούστου, έχουν ευτυχώς το θάρρος να σου λένε είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εμείς έχουμε αυτό το τιμολόγιο, αυτή την ώρα και αυτό πουλάμε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ακόμα και όποιος θέλει, ψάχνοντας την αγορά, γιατί ο καθένας από εμάς ψάχνεται και το ξέρετε κύριε Λεχουρίτη, και αυτό τιμές, είναι το σωστό, Γεράκη, αλλά να είναι προσεκτικός και να περιμένει. Ναι, υπάρχουν δύο τιμές. Η μία τιμή είναι με κειμενόμενη τιμή και η άλλη είναι με σταθερή τιμή. Επιλέγεις και παίρνεις. Εάν θέλεις σταθερή τιμή και οι εταιρείες οι ιδιωτικές, γιατί θα μου πείτε και η ιδιωτική πλέον έχει γίνει, δεν είναι δημόσια, ασχέτως αν λέγεται δημόσια ηλεκτρική. Πείτε το παράδειγμα, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει στα 12 λεπτά. Ναι. Η προσφορά που δίνουν με σταθερό, με σταθερή τιμή δεν είναι 0,07 ή 0,08, είναι 0,12, 0,11. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι τα ίδια αυτά τα οποία προσφέρουν και όταν ορθά το είπατε, δεν το προσφέρουν με πάγια τιμή. Λέει για αυτή την περίοδο που συζητάμε έχουμε αυτή την τιμή χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά το τι θα συμβεί αργότερα δεν το ξέρει κανένας. Γιατί οι τιμές παίζονται, χρηματιστήριο πλέον. Έτσι. Και όλα αυτά είναι ένας φαύλος κύκλος και αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τις πρώτες ύλες και όλα τα υπόλοιπα, διότι ξαναμπαίνουμε... Είναι ήδη ακριβά τα προϊόντα λόγω του ενεργειακού κόστους.
λόγω του μεταφορικού κόστου. Το λέω απλά κύριε Λιχουρίτη, γιατί κανένα market pass, όλη αυτή την παράνοια δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει με αυτά τα οποία θα έχουμε μπροστά μας, με τις συνεχείς ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Κυρία Δουλγεράκη, λύση υπάρχει στην κρίση. Απλά δεν θέλουν, και το δήλωσε και άκουσα προσεκτικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τα ίδια του Πρωθυπουργού στο ερώτημα τι θα γίνει με το θέμα ακρίβεια, και είπε ότι εμείς σε μια ελεύθερη αγορά και οικονομία δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμό τιμών. Όταν λοιπόν ξεξτομίζονται αυτές οι κουβέντες από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τι λέτε ένα μήνυμα να παίρνει η αγορά? Ό,τι θέλω βάζω, όσο θέλω πουλάω ένα προϊόν, λογαριασμό δεν δίνω σε κανέναν, αρκεί να είμαι, υποτίθεται, με βάση το Σεπτέμβριο του 20, το ποσοστό κέρδους που ήταν τότε. Δηλαδή είναι 20%. Θα έχω το ίδιο ποσοστό κέρδους. Είναι 25, είναι 30. Θα πρέπει να έχω το ίδιο ποσοστό κέρδους. Μόνο αυτή η αγρονομική διάταξη υπάρχει που δεσμεύει για το ποσοστό κέρδους. Μα όταν αγοράζω ακριβότερα ένα προϊόν, εκεί που το αγοράζα 10 ευρώ, αν θα το αγοράσω 20 ευρώ το προϊόν και βάζω το ίδιο ποσοστό κέρδους, θα κερδίσω πολύ περισσότερα χρήματα. Εκτείναξη κόστους ζωής που δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα μας βγάλει, την ώρα που οι μισθοί ουσιαστικά και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, αλλά και οι συντάξεις, βρίσκονται ουσιαστικά καθυλωμένοι. Μικρά είναι τα σκαμπανεβάσματα τα οποία έχουν. Λένε πολλοί συνταξιούχοι, μιλάω πάρα πολύ συχνά με τους συνταξιούχους, ότι για τα μάτια του κόσμου γίνονται ουσιαστικά όλες αυτές οι αυξομοιώσεις. Κυρία Δουλγεράκη, ούτε ο μισθωτός, ούτε ο συνταξιούχος, ούτε του δημοσίου, ούτε του ιδιωτικού τομέα πρόκειται με τα χρήματα που παίρνει να κάνει αποθεματικό και να βάλει τα χρήματα στην άκρη για να επενδύσει αγοράζοντας δεν ξέρω τι ακίνητη περιουσία και ούτω καθεξής. Ο δημόσιος υπάλληλος και ο ιδιωτικός υπάλληλος. Γιατί πιστεύετε και ότι μας νοιάζει πλέον, τον καθένα από εμάς μας νοιάζει να κάνουμε μία ιδιόκτητη περιουσία. Μας νοιάζει να επιβιώσουμε στο σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να σας πω το σκεπτικό μου γιατί τα σχέδια για το αύριο έχουν τελειώσει. Αυτά τα χρήματα που παίρνει ο υπαλληλικός κόσμος πέφτουν στην αγορά. Κινείται η αγορά. Όταν δεν πέσουν χρήματα στην αγορά, πώς θα κινηθεί το εμπόριο? Πώς θα πάει ο άλλος στην καφετέρια, στο εστιατόριο, στο μεζεδοπολείο? Είναι το κλασικό έλλειψη χρημάτων στο εμπορίο. Άρα λοιπόν, και αυτό που λέμε, μου λέει κάποιος σε συνεχόμενες συνεντεύξεις, ότι κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το ίδιο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Ο δημόσιος έχει πολύ περισσότερα χρήματα από τον ιδιωτικό. Κάνει, και λέω πάλι, ένας νοσηλευτής ΚΕ, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 10 χρόνια προϋπηρεσία, ίσως και παραπάνω, ξέρετε πόσο είναι ο μισθός του? 800 ευρώ το μήνα. Δηλαδή σήμερα εργάζονται για να βγάλουν, να βγάλουν το μισθό του ενός που έπαιρνε πριν την κρίση, δηλαδή πριν το 2010. Αλλά η ακρίβεια στην αγορά έχει 100 φορές πολλαπλασιαστεί σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε πριν από το 2010. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, δεν μπορεί να τη μαζέψεις εάν δεν θελήσεις να τη μαζέψεις, γιατί δεν μπορώ, δεν υπάρχει, δεν θέλω, υπάρχει. Όπου θέλαν να βάλουν πλαφόν, το έβαλαν το πλαφόν στα ξύλα και στο πέλετ. Στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων δεν κάνανε τίποτα. Πάντως κύριε Λιχουρίτη, αυτό το οποίο λένε εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα οικονομικά και μας προειδεάζουν, είναι ότι το 2024 θα είναι λίγο ακόμα πιο βαρύ για όλους εμάς και την τσέπη μας, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι έχουμε το δημοσιονομικό έλεγχο από το 2024 και βέβαια τον έλεγχο στα πρωτογενή πλεονάσματα. Έχετε δει στην Ελλάδα έτσι, ότι ανεβαίνει να κατεβαίνει η κυρία Δουλγεράκη? Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στα τόσα χρόνια να ανεβαίνει ένα προϊόν, η τιμή του εννοείται. Δηλαδή να σου δώσω παράδειγμα, το ρύζι που έχει φτάσει στα 4 ευρώ το κιλό, έχετε την εντύπωση ότι θα πέσει, εάν πέσει το καύσιμο στα 2,5 που είχε πριν από 2 χρόνια? Όχι.
στα 4 ευρώ θα παραμείνει. Ακόμα και ο ΦΠΑ, αν πέσει από το 13 στο 6 ή στο μηδενικό, έχετε την εντύπωση ότι θα πέσουν οι τιμές. Γιατί όταν δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός για να κλειδώσει την τιμή και οι έλεγχοι γίνονται από τα γραφεία και όχι επιτόπου στις επιχειρήσεις για να δουν ακριβώς τι κομπίνα παίζεται. Πώς νομίζετε ότι λειτουργεί η αγορά? Λέτε λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη, ότι αν θέλουν μπορούν να βοηθήσουν με πραγματικά μέτρα και όχι με απλά επιδοματική πολιτική. Αυτό αντιλαμβάνομαι ως καταστάλαγμα. Δεν θέλουν, γιατί σας είπα γιατί δεν θέλουν. Διότι πέρασε το μήνυμα πως εισπράττω από τον κόσμο, του επιστρέφω επιδόματα και θεωρεί ότι να ο πατερούλης είναι αυτός που μας φροντίζει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, η οποία κατάσταση θα συνεχιστεί εάν δεν αλλάξει νοοτροπία η κυβέρνηση στη λογική ότι πάμε σε νέα δεδομένα. Ευχόμαστε να πετύχουν τα νέα δεδομένα των αυξήσεων των μισθών, αλλά σας είπα και πάλι, δεν μπορεί να έχουμε τρεις κατηγορίες συμπολίτες μας, γιατί και αυτός που είναι στον ιδιωτικό τομέα και παίρνει το 13ο και 14ο μισθό, όταν θα μπει συνταξιούχος θα παίρνει τους 12, όχι τους 14 μισθούς. Άρα γι' αυτό φωνάζουμε για όλη την κοινωνία και με όλα τα ευτράπελα που συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία δεν συμβαίνουν στο δημόσιο τομέα, με τις ελαστικές μορφές εργασίας, με τα βλέπουμε και τα καταγράφουμε στην καθημερινότητά μας. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Πληρώνεται ο άλλος και του επιστρέφεται το δώρο που ξανά. Εκβιάζονται οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει υπεροριακή απασχόληση με αυτή την απόφαση που είχε υπογραφεί εδώ και 2 χρόνια, που έλεγε ότι τις υπερορίες θα τις καλύπτεις μετά το πέρας της σεζόν. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ξέρετε ότι έχει πέσει ο τουρισμός και θα πέσει ο τουρισμός κατά 75%, δηλαδή τους 4 συμπολίτες μας οι 3 δεν θα κάνουν τουρισμό εφέτος. Καλά, για τον εγχώριο τουρισμό τα πράγματα είναι άσχημα, αλλά και συμπτωματικά σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη δεν ξοδεύουν ούτε ευρώ αυξημένες αφίξεις τουριστών στην Κρήτη, όμως δεν αφήνουν χρήμα στην αγορά. Δεν αποτυπώνονται. Γιατί το inclusive είναι αυτό που τους κλειδώνει μέσα στις ξενοδοχειακές μονάδες και δεν τρέχει το χρήμα στην αγορά έτσι ώστε να τονωθεί η οικονομία των περιοχών που έχουν υψηλό τουρισμό. Τα πάντα πανακριβά. Από τον εισαγόμενο τουρισμό, από ό,τι λένε, έχει χαθεί και το είπε και ο κύριος Δένδιας αυτό. Έχει χαθεί το 50%. Δηλαδή έχουμε λιγότερο κατά 50% εισαγόμενο τουρισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Μόνο... Η κουβέντα μας για να συνεχιστεί θέλουμε μια ώρα εκπομπή και βάλε. Λοιπόν. Και μόνο αυτό που είπατε ότι καλά είναι όλα αυτά τα οποία λέγονται μέχρι στιγμής. Η αποτύπωση των προεκλογικών λόγων σε ό,τι έχει να κάνει με τον σχεδιασμό μετεκλογικά από μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει το έργο, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, 4 χρόνια, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εκεί, άρα ξέρει πώς να κινηθεί. Περιμένουμε ωστόσο και τα έργα, όπως λέτε, γιατί έτσι θα φανεί η διαφορά. Το 100 μέρες ανοχή στην κυβέρνηση. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Νομίζω ότι το είπε. Τουλάχιστον αυτό το λέει και ο ίδιος. Είναι η συνέχεια, αλλά στο χωριό μου λένε η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Ωραία. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να είναι καλή. Καλημέρα. Επίσης, κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ.